Ερώτησης. Είναι αλήθεια ότι τον παλαιό καιρό οι πιστοί εξομολογιώσανται ενώπιον όλου του εκκλησιάσματος? Και γιατί καταργήθηκε αυτός ο τρόπος εξομολογήσεως σήμερα? Απάντησης. Πράγματι, τον παλιό καιρό, τότε που γέμιζε ο παράδεισος από Αγίους, έτσι γινόταν εξομολόγηση, μπροστά στον ιερέα και μπροστά σε όλο το εκκλησίασμα. Και εκεί άκουγε την τιμωρία, τον κανόνα. Ή τον συγχώραγε, ή τον έβανε να είναι γονατιστός στην πόρτα της εκκλησίας και να ζητάει συγγνώμη και να παρακαλεί τους εισερχομένους και εξερχομένους να προσεύχεται γι' αυτόν. Τώρα, γιατί καταργήθηκε? Γιατί θέλησε η Εκκλησία να κάνει χάρη στους ανθρώπους, οικονομία δηλαδή, γιατί δεν μπορούσαν πολλοί άνθρωποι να, δεν είχαν την τόλμη, δεν είχαν την παλικαριά αυτή να εξομολογούνται ενώπιον όλου του εκκλησιάσματος, και γι' αυτό η Εκκλησία, η οικονομία της Εκκλησίας εφεύρε αυτόν τον τρόπο να είναι ιδιώτος, ο πνευματικός με τον εξομολογούμενο. Διάβαζα ένα τέτοιο γεγονός που αναφέρεται στην κλίμακα του Αγίου Ιωάννου και λέει εκεί αυτό το γεγονός, γράφει: είχα πάει κάποτε σε ένα κοινόβιο μοναστήρι και βρέθηκα σε μια καταπληκτική ενέργεια του ηγουμένου της Μονής. Την ημέρα εκείνη έτυχε να πάει στη Μονή αυτή και ένας που ήταν προηγουμένος ληστής και ήθελε να γίνει και αυτός μοναχός. Του λέει λοιπόν ο Άγιος εκείνος ηγούμενος: θα μείνεις 7 ημέρες και θα απολαύσεις κάθε ανάπαυση και περιποίηση. Και τη μόνη απασχόληση που θα έχεις θα είναι να παρατηρείς τη ζωή και την τάξη της Μονής και των μοναχών. Αυτό και έγινε. Μετά την 7η ημέρα τον κάλεσε ιδιαίτερος ο γέροντας και τον ρώτησε αν του άρεσε να συγκατοικήσει μαζί τους. Αυτός αμέσως συγκατατίθεται με όλη του την ειλικρίνεια και αποφασιστικότητα. Ο γέροντας τον ρώτησε και πάλι: τι αμαρτίες έκανε στον κόσμο? Και ο ληστής του εξομολογήθηκε τα αμαρτήματά του όλα την ίδια στιγμή, ειλικρινά και χωρίς διδαγμό. Και στη συνέχεια του λέει ο ηγούμενος, για να τον δοκιμάσει: θέλω όλα αυτά τα αμαρτήματα που εξομολογήθηκε σε μένα να τα φανερώσεις και να τα πεις μπροστά σε όλη την αδελφότητα. Και εκείνος που είχε μισήσει όλους διόλου την αμαρτία του και περιφρονώντας κάθε ντροπή, του είπε όχι μόνο στην αδελφότητα να τα φανερώσω, αλλά αν θέλεις, αν είναι ανάγκη, να τα εξομολογούμε και στο κέντρο της Αλεξανδρίας. Για σκεφτείτε θάρρος και πίστη. Και εγώ ντρέπομαι και στον ιερέα ακόμη να τα φανερώσω. Και εκεί τα μεσά, μασημένα τα λέμε. Πού να βρω εγώ και όσοι είναι σαν και εμένα ταπείνωση, θάρρος και τόλμη? Τέλος πάντων, γι' αυτό ο παράδεισος είναι γεμάτος από τέτοιους ληστάς. Αυτοί σαν ληστέ που ήταν έχουν την τόλμη και φωνεύουν τον αμαρτωλό εαυτό τους και εν συνεχεία ληστεύουν και τον παράδεισο. Ενώ εμείς, εγώ δηλαδή, δεν τα βάζω ούτε με το παραμικρότερο πάθος μου. Ας είναι. Αυτός το έκανε όπως ο Δαβίδ, ο οποίος με θάρρος και χωρίς καν δισταγμό είπε: η μάρτυκα το Κύριο. Καμιά δικαιολογία, καμιά πρόφαση, όπως κάνω εγώ, που οπωσδήποτε προσπαθώ λίγο ή πολύ να μειώσω, να μικρύνω και να λιγοστέψω το βάρος της ενοχής μου. Να που μας διδάσκει ένας πρώην ληστής και τώρα Άγιος το πώς να εξομολογούμεθα κι εμείς με ταπείνωση πολύ και τόλμη. Ύστερα από αυτό συναθρίζει όλους τους μοναχούς στην εκκλησία, 230 τον αριθμό, και ενώ ατελεί το Θεία Λειτουργία, ήταν μέρα Κυριακή, μετά την ανάγουση του Ευαγγελίου ακολουθεί και άλλη μεγάλη και εξευθυλιστική δοκιμασία στο ληστή αυτόν από τον ηγούμενο. Δίδει εντολή και οδηγείται προς τον ναό σαν κατάδικος ο αθώος πλέον εκείνος δόκιμος. Τον έστειραν μερικοί αδελφοί χτυπώντας τον ελαφρά με τα χέρια δεμένα πίσω, φορώντας τρίχινο σάκο και έχοντας ρηγμένη στάχτη στο κεφάλι του. Και μόνο η θέα του δυστυχισμένου αυτού δημιουργούσε κατάπληξη, λύπη και δάκρυα, εφόσον κανείς από τους αδελφούς δεν γνώριζε τι ακριβώς συνέβαινε. Δεν γνώριζαν ότι όλα αυτά τα έκανε ο γέροντας για να δοκιμάσει τον νέο μοναχό και γι' αυτό λυπόσανται. Έπειτα μόλις πλησίασε στην πύλη του ναού, ο ηγούμενος του φώναξε με δυνατή φωνή: «Στάσου,
είσαι ανάξιος να είσαι έρθεις εδώ μέσα. Εκείνος ταράχθηκε από τη φωνή του γέροντα που την άκουσε από το ιερό, όπως αργότερα έλεγε, ότι η φωνή αυτή του φάνηκε ότι άκουσε βροντί και όχι φωνή. Πέφτει αμέσως έντομος με το πρόσωπο στη γη, συγκλονισμένος ολόκληρος από το φόβο του. Ενώ δεν βρίσκεται κάτω, έβριχε το έδαφος με πολλά δάκρυα. Αυτά όλα τα έκανε ο ηγούμενος, διότι γνώριζε ότι η ψυχή αυτή άντεχε στις δοκιμασίες και στις ταπεινώσεις αυτές και τον εξύψωνε πνευματικά πολύ. Αλλά συγχρόνως τα έκανε και, για παράδειγμα, σε όλους τους πατέρες ένα υπόδειγμα αληθινής ταπεινώσεως και μετανοίας. Κατόπιν του προστάζεται να πει ενώπιον όλων τα αμαρτήματά του. Ένα-ένα, ξεχωριστά και δυνατά. Τότε αυτός άρχισε να εξομολογείται όλα του τα αμαρτήματα, λέγοντας πράγματα που παραξένευαν κάθε άνθρωπο. Αμαρτίες σαρκικές, εσχρές, αφύσικες, κτηνοβασίες, αρσενοκητίες, μαγείες, φόνους, ληστείες και τόσα άλλα που ούτε να τα γράφει ούτε να τα ακούσει μπορεί κανείς. Έπειτα από την εξομολόγηση αυτή, πρόσταξε ο γέροντας να καρεί αμέσως μοναχός και να συγκαταρρυθμηθεί με τους αδελφούς. Ένας από τους πατέρας, την ώρα που ο πρώην ληστής εξομολογείτο, αυτός έβλεπε κάποιον φοβερό και επιβλητικό άντρα που κρατούσε στα χέρια του ένα χαρτί γραμμένο και ένα κοντήλι από καλάμι, και κάθε φορά που εξομολογείτο μία αμαρτία, αυτός την διέγραφε. Έγινε δηλαδή αυτό που λέει ο Δαβίδ: «Εξαγορεύσω κατ' εμού την ανομία μου το Κυρίο και εσύ αφήκας την ασέβεια της καρδίας μου». Και τέλος, ο ηγούμενος, ο Άγιος εκείνος ποιμήν των λογικών προβάτων, λέει προς τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος: «Όλα αυτά τα έκανα πρώτον χάριν αυτού του ιδίου, ώστε με την ντροπή της χρησιμολογήσεως αυτής απαλλαγή της μελούσης, και δεύτερον το έκανα επειδή έχω μερικούς αδερφούς με αναξομολόγητες αμαρτίες, και με το παράδειγμα αυτό τους παρακινώ και αυτούς την εξομολόγηση». Αυτά αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης, που είναι μια μεγάλη διδαχή και παράδειγμα προς μίμηση στο πώς πρέπει και εμείς να εξομολογούμεθα με ταπείνωση και ειλικρίνεια, αλλά και με τόλμη και με θάρρος, όπως έκανε ο ληστής και όλοι οι άλλοι. Πράγματι λοιπόν, η καλύτερη εξομολόγηση είναι αυτή, αλλά αν δεν γίνεται δημοσία, τουλάχιστον γίνεται ειλικρινής και ολοκληρωμένη. Αυτό να κάνουμε και εμείς.